Σε τέστα τη σωμάτων υποβλήθηκαν οι κάτοικοι της Μαλεσίνας μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Λοκρών, της Πνευμονολογικής Κλινικής και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η Μαλεσίνα είχε πληγεί από τον κορονοϊό και η έρευνα οδήγησε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Όπως επισημαίνει στο Στάρο, επικεφαλής διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, οι 8 στους 10 από τους ανθρώπους που εξετάστηκαν έχουν αποκτήσει ανοσία. Αυτή την εποχή η Μαλεσίνα είναι εντελώς προστατευμένη από τον κορονοϊό. Έχει ακουμπήσει το τείχος ανοσίας, προσθέτει ο καθηγητής. Περίπου 7 στους 10, 8 στους 10 ανθρώπους που εξετάσαμε, δηλαδή το 80% έχουν αποκτήσει ανοσία οι 4 από τους 10 από τη φυσική νόσο, δηλαδή δυστυχώς από το έντονο πανδημικό κύμα που πέρασε η περιοχή, και οι υπόλοιποι 4, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι από τα εμβόλια που κάνανε οι άνθρωποι που δεν είχαν νοσήσει. Ναι. Άρα λοιπόν το 90% των ανθρώπων που είχαν νοσήσει έχουν αμυντικούς μηχανισμούς, έχουν αντισώματα, και επίσης τα εμβόλια όσοι εμβολιάστηκαν έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανοσιακή απάντηση, δηλαδή ακόμα πιο ισχυρή άμυνα. Άρα δεν θα σας έλεγα ότι η Μαλεσίνα με το τίμημα που πλήρωσε αυτή την εποχή είναι μια περιοχή, θα έλεγα, που είναι εντελώς προστατευμένη από τον κορονοϊό. Έχει ακουμπήσει το τείχος ανοσίας που είναι περίπου το 80% που υπολογίζουμε για την υπόλοιπη πατρίδα μας. Mm-hmm. Και μια ακόμα πληροφορία που μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι οι περισσότεροι δηλώνανε ότι κολλήσαν μέσα στα σπίτια τους. Δηλαδή αυτό που λέμε, δηλώναν ότι μαζί με αυτούς, κάθε ένας που ερχόταν, ότι στο σπίτι υπήρχαν 3-4 άνθρωποι, κάθε φορά και 5, ναι, που ήταν θετικοί στον κορονοϊό. Άρα επιβεβαιώθηκε αυτό που ξέραμε από το προηγούμενο κύμα σε όλη την Ελλάδα, ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ενδοοικογενειακή μετάδοση, η μετάδοση μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Άρα το συμπέρασμα είναι πολύ αποτελεσματικά τα εμβόλια, προστίθεται στη φυσική ανοσία την νόσο. Περιοχές σαν τη Μαλεσίνα είναι εντελώς προστατευμένες λόγω του ότι έχουν φτάσει στο τείχο ανοσίας. Σύμφωνα με τις έρευνες του καθηγητή και των συνεργατών του, η ανοσία διαρκεί τουλάχιστον 9 μήνες. Ακούμε πάλι για να δούμε αν διαρκεί η ανοσία, για να απαντήσουμε με ασφάλεια στο ερώτημά σας, αλλά ξέρουμε ήδη από τη Δεσκάτη ότι τα αντισώματα που αφήνει η φυσική νόσος κρατάει τουλάχιστον 9 μήνες. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ολοκληρώσει μια έρευνα, δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα, στο Δομοκό, πάλι στη δικιά σας περιοχή, σε μια περιοχή που δεν είχε πανδημικό κύμα. Σε ό,τι αφορά στην αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, ο κύριος Γουργουλιάνης επισημαίνει πως ο απόλυτος αριθμός τους δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό που θα πρέπει να παρακολουθούμε, συνεχίζει, είναι οι νοσηλείες, οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι. Το σημαντικό που πρέπει να παρακολουθούμε είναι οι νοσηλείες, οι καινούργιες νοσηλείες, οι καινούργιοι διασωληνωμένοι ασθενείς και τελικά οι θάνατοι. Ο απόλυτος αριθμός των μολύνσεων, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε κρούσματα, δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ας πούμε σήμερα στην Ελλάδα γίνανε περίπου 100.000 τεστ, 91.000 τεστ. Επομένως δεν σημαίνει όταν ψάχνεις βρίσκεις, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι, άρα αυτό δεν φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά αν ρίξουμε μια ματιά στην Αγγλία, στο Ισραήλ και στην Πορτογαλία, που αυτό το κύμα ξεκίνησε περίπου 1 ή 1,5 μήνα πριν από την Ελλάδα, ενώ το κύμα με τη μετάλλαξη Δέλτα, θα δούμε ότι ο μεγάλος αριθμός των μολύνσεων δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση των νοσηλιών και των θανάτων. Άρα δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα κύμα που μπορεί να είναι ιδιότερο, αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση, ή ακόμα πιο σίγουρα μπορώ να σας το πω, ένα κύμα που δεν επηρεάζει τους εμβολιασμένους. Γιατί ξέρουμε ότι στην Αγγλία, ας πούμε, οι άνθρωποι που είναι πάνω από 60 ετών είναι εμβολιασμένοι περίπου κατά 80-85%. Κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί ξέρουμε όλοι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια υστέρηση στους εμβολιασμούς των ανθρώπων που είναι πάνω από 60 ετών. Και έτσι αυτό το ποσοστό που στην Αγγλία είναι 85%, στην Ελλάδα είναι 60%. Άρα πιθανότατα να έχουμε μεγαλύτερες συνέπειες σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά όπως σας είπα, η εικόνα που έχουμε από αυτές τις χώρες που προηγήθηκαν είναι ότι μάλλον είναι ιδιότερο το κύμα.